τριήμερη ήταν η ταλαιπωρία δεκάδων πολιτών την περασμένη εβδομάδα στο Ρέθυμνο, όταν έμειναν χωρί το πολύτιμότερο αγαθό, λόγω σοβαρή βλάβη στον κεντρικό τροφοδοτικό αγωγό τη ΔΕΙΑΡ στον ποταμό Πετρέ. Όταν είχαμε τι ζημιέ του 2018, αναγκαστήκαμε να κάνουμε συγκόλληση λόγω των ειδικών συνθηκών δύο ετερογενών υλικών. Λένε οι τεχνικοί, εγώ δεν είμαι, νομικό είμαι, ότι τα σημεία αυτά είναι εκείνα που είναι σχεδόν αδύνατον να υποστούν φθορά και να γίνει αποκόλληση. Και όμως συνέβη. Δεδομένη τη ασυνήθιστης αστοχία, δεν υπήρχε πρόβλεψη ανταλλακτικού, το οποίο βρέθηκε στην Αθήνα και έφτασε την επόμενη μέρα στο Ρέθυμνο. Ενώ παράλληλα το συγκολητικό μηχάνημα ήρθε από τα Χανιά για να προληφθεί περαιτέρω καθυστέρηση. Έγιναν τα πάντα στι εγκαταστάσει μα και μετά ήταν πολύ επίπονη η διαδικασία τη επιτόπια συγκόλληση πλέον, διότι ε, δεν είναι καθόλου εύκολο, αφού τα υλικά τα οποία πας να το καινούριο κομμάτι με τα παλιά, το παλιό δεν είναι ποτέ όπως ήταν αρχικά. Το πρόβλημα αποκαταστάθηκε στις 7 και 4 το απόγευμα της Τρίτης, οπότε και ακολουθήθηκαν τα κατάλληλα πρωτόκολλα ώστε να φτάσει το νερό στις δεξαμενές, με τους κατοίκους να βλέπουν νερό στα σπίτια τους τα ξημερώματα. Ωστόσο, το πρωί της Τετάρτης μία νέα ζημιά στον αγωγό παράτηνε την αγανάκτηση των ρεθεμιωτών. Νερό ήρθε και ήρθε ξημερώματα της Τρίτης και πήραμε όλες τις περιοχές. Δυστυχώς όμως, μετά από κάποιες ώρες, το πρωί της Τρίτης, μία φλάντζα αστόχησε και χρειάστηκε νέα διακοπή και νέα εργασία που δεν ήταν τόσο ιδιαίτερη όπως η προηγούμενη, αλλά χρειάστηκε αυτή κάποιες ώρες. Τελειώσαμε νωρίς το απόγευμα. Οι πληγή στι περιοχέ ήταν τα καστελάκια, το πανόραμα, ο Γάλλο και σημειακά στα περβόλια, με τον κύριο Μαρινάκη να τονίζει την ανάγκη ατομική πρόνοια των υψηλών σημείων, επισημένοντα ταυτόχρονα τον αξιοσημείωτο αγώνα που έδωσαν οι εργαζόμενοι για την ταχύτερη αποκατάσταση τη ζημιά. Εκείνοι που μπορούν και ζουν σε ψηλά σημεία, διότι το πρόβλημα ολοένα θα είναι χειρότερο μέχρι να γίνει το μεγάλο δηληστήριο στο Γιανούδη, που εκεί και με τα παράλληλα έργα που σχεδιάζουμε, θεωρώ ότι θα η πόλη και όλο ο Δήμο ασφαλή από πλευρά νερού, πρέπει να πάρουν και οι ατομικέ πρόνοιε. Μιλάμε για του εργαζόμενου και του απλού εργαζόμενου, οι οποίοι δείξαν ηρωισμό. Ήταν μέσα στα νερά για να μπορέσουν πραγματικά να δώσουν νερό σε εκείνου που είχαν πρόβλημα.